Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ ξανά, τα ξαναλέμε από την συχνότητα του διαδικτυακού ρεδιοφωνικού σταθμού της Νέας Μύρνης, του NSTV. Ο Ανδρέας Λεκάκης στο μικρόφωνο, εδώ στο στούντιο του σταθμού μας. Μία ακόμη Παρασκευή βραδάκι, απόγευμα μάλλον καλύτερα, 24 Φεβρουαρίου, σήμερα η τελευταία. εκπομπή για τον μήνα Φλεβάρι, αφού ολοκληρώνεται και αυτός ο μήνας, φεύγει σιγά σιγά ο χειμώνα και ετοιμαζόμαστε να υποδεχθούμε την άνοιξη. Ε, με ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται για τι αθλητικέ ε, διοργανώσει, σημαίνει ότι μπαίνουμε σε όλα τα προαθλήματα και σε όλε τι διοργανώσει ε, σιγά-σιγά στην τελική ευθεία τη ε, σεζόν. και ακόμη έχουμε πάρα πολύ ε, δρόμο. όμως ε, αν μη τι άλλο, σίγουρα ε, η συγκεκριμένη περίοδο αποτελεί μια κρίσιμη καμπή για τι ε, διοργανώσει σε όλα τα αθλήματα. Ε, σε μια ακόμα εκπομπή που θα συζητήσουμε αρκετά πραγματάκια ε, κυρίως ε, για ποδόσφαιρο αλλά και για μπάσκετ και για βόλη ε, μην ξεχνάμε ότι ολοκληρώνεται μια εβδομάδα ακόμη όπου είχαμε ευρωπαϊκά παιχνίδια στο ποδόσφαιρο τα υπόλοιπα πρώτα παιχνίδια της φάσης των 16 του Champions League ενώ ολοκληρώθηκαν και τα play-off στο Europa League και το Conference League και πλέον με την κλήρωση που έγινε και σήμερα για τις δύο αυτές διοργανώσεις γνωρίζουμε Ποια είναι τα ζευγάρια στους 16 και αυτών των uh, διοργανώσεων, Europa και Conference. Ε, νομίζω ότι ήταν μια γεμάτη εβδομάδα ποδοσφαιρικά, γιατί είδαμε μερικά πολύ ωραία παιχνίδια, μερικά φοβερά αποτελέσματα τα οποία θα τα συζητήσουμε εδώ στα επόμενα λεπτά. Ε, και αφήνουν στο Champions League ε, τα περισσότερα ζευγάρια ανοιχτού λογαριασμού και νομίζω μέσα στο Μάρτιο μα περιμένουν πολύ ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις, πολύ ενδιαφέροντες επαναληπτικοί αλλά και σε Europa και Conference είδαμε μεγάλες κόντρες στα περισσότερα ζευγάρια, όμορφα γκολ, πολύ θέαμα και μας περιμένουν όπως προέκυψαν σήμερα και εκεί πολλά ενδιαφέροντα ζευγάρια. Από εκεί και πέρα τώρα στην Ελλάδα το πρώτο άθλημα συνεχίζεται με την αγωνία στα ύψη αφού τα έχουμε ξαναπεί ότι υπάρχει το φέτος το πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα των τελευταίων ετών με τέσσερις ουσιαστικά ομάδες να το διεκδικούν. Θα δούμε πόσες θα μείνουν στην πορεία καθώς έχουμε και τη διεξαγωγή των play-off. Ε, υπάρχει αύριο το πάρα πολύ μεγάλο ντέρμπι ολυμπιακό Παναθναϊκό. Ένα ακόμη ντέρμπι σε αυτή την κανονική διάρκεια ε, μεταξύ των ομάδων της τη πρώτη τετράδα που αναμένεται να κρίνει πολλά. Θυμίζω ότι πριν από λίγε μέρε είχαμε το Πάο στην Τούμπα με την πολύ μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ με 2-0, με το απίστευτο ζουγκλερικό, την απίστευτη assist του Κωνσταντέλια στον Νέιρα, που νομίζω θα μείνει για πάρα πολλά χρόνια στην βιβλιοθήκη των Highlight και έγραψε ήδη ιστορία με την κίνηση αυτή. Ο νεαρός του ΠΑΟΚ που ήδη φέτος έχει κάνει όλο τον κόσμο να μιλάει για αυτόν. Η νίκη αυτή του ΠΑΟΚ επί της ΆΕΚ ήταν πάρα πολύ σημαντική και για τον ΠΑΟΚ, αλλά πολύ κομβική και για τη συνέχεια του πρωταθλήματος γιατί ε, αυτόματα και ο δικέφαλος του Βορρά αλλά και ο Ολυμπιακός μπόρεσαν να πλησιάσουν τη δεύτερη ΑΕΚ στην βαθμολογική. βαθμολογία. Ο Παναθηναϊκός βρήκε ε, την ευκαιρία να αποσπαστεί τέσσερις βαθμούς. Να πούμε ότι σήμερα το μεσημέρι εκδικάστηκε η έφεση, είχαμε την εκδίκαση της έφεσης της ΑΕΚ ε, όσον αφορά τα όσα έγιναν πριν από τον αγώνα Τρόμιντο ΑΕΚ, τον αγώνα Σπέστερη που δεν έγινε ποτέ λόγω του ύψους των δοκαριών ε, της απόφασης αρχ, της αρχικής της οποίας έκανε άσκηση έφεση η ΑΕΚ και να πούμε πως ε, η απόφαση θα βγει μέχρι την επόμενη Παρασκευή δηλαδή σε μια εβδομάδα λογικά θα ξέρουμε ποια είναι η τύχη αυτού του αγώνα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για να δούμε πως ε, έχει διαμορφωθεί και οριστικά πλέον το τοπίο στην κανονική διάρκεια της ε, σεζόν αν και με αυτή την υπόθεση δεν ξέρω μπορεί και να τραβήξουμε σε μάκρος είναι κάτι που δεν αποκλείεται και να ξεκαθαριστεί μετά την λήξη κανονική διάρκεια. Ε, και όπω έλεγα, έχουμε άλλο ένα derby αύριο. Το derby ονείων, τη μητέρα των μαχών, Ολυμπιακό Παναθναϊκό, στι 8.30 στο Φάληρο, στο Γιώργιο Καραϊσκάκη. Με τον Ολυμπιακό να μην έχει ακόμη νίκη σε derby φέτο, ε, και να ψάχνει την πρώτη του νίκη όντα ανεβασμένο, σίγουρα. Μετά από την βαριά ήττα από την άγκη, το κύπελο με 3-0, ήρθανε δύο μεγάλε εύρω νίκε και με τον Πανατολικό με 6-1 και με τη Λαμία 3-0 εκτό έδρα ε, που κάπω αναπτέρωσαν το ηθικό του Λουλιάκου. Βέβαια, ένα τέρμπι είναι πάντα άλλη ιστορία. Και ο Παναθηναϊκός από την άλλη αρκετά ανεβασμένο. Καμία σχέση με τον Παναθηναϊκό που επέστρεψε αμέσω μετά την διακοπή που έκανε τη μια γκέλα μετά την άλλη και Σίγουρα προκάλεσε συζητήσει, συζητήσεων για το γεγονός ότι έχασε ένα πολύ μεγάλο προβάδισμα που είχε στα μισά τη σεζόν. Πανακό, ο, ο οποίο πάντω με τα τελευταία αποτελέσματα που έχει φέρει, παραμένει στην πρώτη θέση. Είπαμε και προηγουμένω ότι αύξησε και τη διαφορά του από την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ και να πάρει το παιχνίδι με τον ατρόμητο να πάρει το τρίποντο, δεν μπορεί να προσπεράσει τον Πανακό στη βαθμολογία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για το τριφύλιπ. Το κάνει να πάει με άλλον αέρα σίγουρα στο αυριανό ντέρμπι στο Γεώργιο Ε, Και έτσι νομίζω ότι περιμένουμε μια πολύ μεγάλη μάχη αύριο το απόγευμα στο Φάληρο. Ε, είναι σίγουρα το παιχνίδι εννοείται που τραβάει τα φώτα σε αυτή την αγωνιστική. Ενώ φτάνουμε έτσι και αλλιώ στην ε, λήξη της καονικής διάρκεια. Θα τα πούμε σε λίγο και τι άλλα παιχνίδια έχουμε το Σαββατοκύριακο και στην Ελλάδα αλλά και γενικότερα. Στο εξωτερικό γιατί και, στα... και στο εξωτερικό έχουμε πολύ σημαντικά derby, πολύ σημαντικά παιχνίδια. Με αυτά τα δεδομένα λοιπόν όμως που πηγαίνει ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στο derby σίγουρα νομίζω ότι το περιμένουμε όλοι με ανυπομονησία και θα είναι πάρα πολύ κομβικό εννοείται και για την συνέχεια του πρωταθλήματος. και να συζητήσουμε τα παιχνίδια που έγιναν για το Champions League μεσ'οβδόμαδα. Φυσικά, τα πάντα επισκίασε η τεράστια σημασία και έκταση νίκη τη Ρεάλ Μαδρίτη στο Άνφιλντ στην έδρα τη Λίβερπουλ με 2 5 κόντρα στου κόκκινου του Γιούργεν Κλοπ. Την Τρίτη το βράδυ ήταν ένα ιστορικό αποτέλεσμα από κάθε άποψη. Αρκεί να σα πούμε πω στον 21ο αιώνα. Η Liverpool έχει φάει μόνο δύο ακόμη φορές πέντε γκολ, και, πέντε γκολ στο, στο Anfield, από πέντε γκολ και πάνω μάλλον. Ήταν η πρώτη το 2007, μια ήταν με 6-3 από την Arsenal και η άλλη ήταν το 2019, μια ισοπαλία 5-5 σε ένα παιχνίδι League Cup, κάνω λάθος, με την Chelsea. Ε, από εκεί και πέρα δεν είχε ξαναφάει ε, πέντε γκολ ε, η Liverpool ειδικά σε... Ευρωπαϊκό παιχνίδι κιόλα μέσα στο Άμφιλντ τα τελευταία χρόνια. Ήταν η πιο βαριά ήττα τη Λίβερπουλ στην ευρωπαϊκή τη ιστορία εντό έδρα. Ε, αλλά ε, σίγουρα περισσότερο και από όλα τα άλλα, ε, τα σημειολογικά, αίσθηση προκάλεσε και ο τρόπος με τον οποίο ήρθε αυτό το 2-5 με ανατροπή από 2-0 με τη Λίβερπουλ να έχει σοκάρει την Ρεάλ Μαδρίτη στα πρώτα λεπτά βρισκόντα γκολ μόλι το τρίτο, τέταρτο λεπτό με τον Νούνιε με απίστευτο τακουνάκι από εκείνη την αστή του Σαλάχ και βρίσκοντα και δεύτερο γκολ αμέσω μετά, λίγα λεπτά μετά, για την ακρίβεια, 10 λεπτά μετά στο 14, με το τραγικό λάθο του Κουρτουά σε εκείνο το κοντρόλ που πήγε να κάνει και το γκολ του Σαλάχ που παραμόνευε εκεί για να σκοράρει. Παρεμπιπτόντω με αυτό τον γκολ ο Σαλάχ έγινε μαζί με τον Τρογκμπά ο πρώτο Αφρικανό σκόρερ στο Champions League, ήταν και ένα ιστορικό γκολ για τον Σαλάχ. Και εκεί που λες ότι ακόμα και αυτή η Liverpool των τόσων πολλών προβλημάτων τη φετινή χρονιά ε, βρήκε 2-0 τόσο νωρί κόντρα στη Real Madrid στην Πρωταθλήτρια Ευρώπη και με την ορμή του Anfield μπορεί ακόμα και αυτή η Liverpool να φτάσει σε ένα μεγάλο θρίαμβο που θα τον είχε και πολύ ανάγκη άλλωστε για την συνέχεια. Έρχεται η Real, σαν να μην συμβαίνει τίποτα πραγματικά. Είναι η μοναδική ομάδα που μπορεί να το κάνει αυτό στο Champions League. Ε, μην πάμε μακριά, θυμηθείτε τι τρομερέ ανατροπές που κατάφερε πέρσι στο δρόμο για το 14ο Ευρωπαϊκό τη κύπελο. Έρχεται λοιπόν να βάλει πέντε γκολ χωρί απάντηση από την άλλη πλευρά. Το 2-1 με τον Βινίσιο με απίστευτο πλασέ. Το 2-2 με ένα λάθο του Άλισον με του δύο δημοτοφύλακε να κάνουν διαγωνισμό ποιος θα κάνει τα περισσότερα σοβαρά λάθη. Πάλι με τον Βινίσιο με την μπάλα να κοντράρει πάνω στον Βραζιλιάνο στην προσπάθεια για, δια, του Άλισον. Ε, ήδη από το τέλο του ημιχρόνου φαινόταν ότι έχει αλλάξει πάρα πολύ. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ οι ισορροπίε του παιχνιδιού. Άλλωστε, η Ριάλ πήγε να κάνει και το 2-3 με τον Ροτρίγκο λίγο πριν το τέλο του ημιχρόνου. Ήταν ο Ρόμπερτσον, αν δεν κάνω λάθο, αυτό που έβγαλε την μπάλα λίγο πριν αυτή ε, μπει στα δίχτυα του Άλισον. Και η Ριάλ μπήκε στο δεύτερο ημιχρόνο όπω σταμάτησε το πρώτο. Βρήκε γρήγορα τον γκολ με, το Militao, με την κεφαλή του του 47 με τη σέντρα του Μόντριτ από το Φάουλ και άλλα δύο γκολ από τον Καρύμ Μπεντζεμά. Τα δύο πρώτα του στο φετινό Champions League, ενώ πέρσι ήταν ο πρώτο σκορ με 15 γκολ. Ταλαιπωρήθηκε πολύ από τον τραυματισμό Μπεντζεμά στο πρώτο μισό τη σεζόν, αλλά έχει γυρίσει πραγματικά σαν τον παλιό καλό Μπεντζεμά που ξέραμε. Ε, και αν στο τέταρτο γκολ χρειάστηκε και τη βοήθεια τη τύχη με την μπαλά να κοντράρει στην άμυνα τη Liverpool. Στο πέμπτο έδειξε όλη την κλάση του. Άλλη μια υποδειγματική αντιπίθεση για τη Ρεάλ. Μόντριτ έσχισε στο μισό σε μια κούρσα που θύμισε αυτή που έκανε στο επαναληπτικό με την Παρή Σεζερμέν πέρσι. Ε, για την ίδια φάση. Έδωσε στον απίστευτο Βινίσιο, ο οποίο βγήκε και κορυφαίο παίχτη αυτή τη εβδομάδα για το Champions League. Ο Βινίσιο έστρωσε στον Μπεντζεμά. Ο Μπεντζεμά πέρασε και τον Άλισον πλάσια στην κενή για το 2-5. Η Ρεάλ άλλαξε τι ορπίσει όλη την παιχνίδια μετά το ε, είναι μια ομάδα, δεν ξέρω να το έχω ξαναπεί η οποία ειδικά υπό τις οδηγίες του Αντσελώτη αλλά και γενικότερα στην ιστορία της ε, έχει αυτή την φοβερή ικανότητα τόσο, έχει τόσο μεγάλη αυτοπεποίθηση για τις ικανότητες της ειδικά στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση την οποία, ε, στην, οποία, στην οποία πραγματικά κάνει συλλογή αποτρόπαια ε, και τη θεωρεί δικαιωματικά δική της διοργάνωση όπου ήταν σαν να βλέπει έναν αγώνα μπάσκετ και το 2-0 τη Λίβερπουλ να μην σημαίνει τίποτα για τον αντίπαλο. Να σημαίνει απλά πω όπω ένα αγώνα μπάσκετ, ένα αντίπαλο μπαίνει δυνατά στα πρώτα λεπτά, βάζει μερικά μεγάλα καλάθια, αλλά ακόμη ξέρει ότι είναι ανατρέψιμο το αποτέλεσμα. Ε, αυτό θύμισε λίγο και το παιχνίδι τη Ρεάλ με τη Λίβερπουλ. Δηλαδή, σαν να μην ήταν ποδόσφαιρο αυτό που, που βλέπουμε. Ε, γιατί το, ένα 2-0 προβάδισμα στο ποδόσφαιρο είναι τεράστιο φυσικά. Σαν οι παίκτες Ρεάλ να λένε: OK, ένα-0, είμαστε πίσω. εντάξει, Μπορούμε να το γυρισουμε 2 Δύο-0 πίσω. Εντάξει, το παιχνίδι στράβωσε, αλλά μπορούμε να το γυρίσουμε. Έχουμε αυτοπεποίθηση. Αυτό είδαμε και στο, και στο Anfield. Αυτό είδαμε και πέρσι και στον επαναληπτικό με την Μπαρή και στο παιχνίδι με την Τζέλση μετά το 3-0 τη Τζέλση του Μπερναμπέου, που το πήρε τελικά η Ρεάλ στην παράταση και προκρίθηκε στα ημιτελικά. Και φυσικά στον επαναληπτικό με τη Σίτι στα ημιτελικά. Ακόμα, ακόμα και στο πρώτο παιχνίδι με την City και η αλήθεια είναι ότι το παιχνίδι στο Anfield θύμισε το παιχνίδι με την City στο, στο Manchester. Ε, βέβαια η περσινή Manchester City που αντιμετώπισε τη Real ήταν ε, έτυφωτος καλύτερη ομάδα από τη φετινή Liverpool, δεν το συζητάμε. Ε, όμως αν θυμάστε και εκεί η Real είχε μείνει πίσω στο σκορ πολύ γρήγορα με, με 2-0. Δεν πανικοβλήθηκε παρά το ότι η City εκτό από τα τέσσερα γκολ που βάλει εκείνο το βράδυ Έχασε τσουβάλια ευκαιρίε πραγματικά για να έχει και ένα ακόμα μεγαλύτερο σκορ. Δεν πανικοβλήθηκε, είχε μειώσει με τον Βινίσιο σε 2-1. Ακόμα και όταν είσαι έκανε το 3-1, ε, μείωσε ξανά ε, και το, το 3-1 και το. Με σχολή, ναι, μείωσε σε 2-1 με τον Μπεντζεμά. Όταν έκανε το 3-1, μείωσε με τον Βινίσιο σε 3-2. Όταν έκανε το 4-2, μείωσε με τον Μπεντζεμά σε 4-3. Και κάπω έτσι απέκτησαν την αυτοποίθηση οι παίκτε τη πω μπορούν στον Περναμπέο να γύρουν στην κατάσταση όπω και έκαναν. Κάτι τέτοιο έγινε και στο Anfield, βέβαια. Η Real ήταν πολύ καλύτερη τη Liverpool σε αντίθεση με εκείνο το παιχνίδι με τη City, όπου ε, μπορεί να πει κάποιο ότι η City ήταν η καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο. Και ξαναλέω ότι από το 2014 και μετά, δηλαδή από το, ουσιαστικά από το 2-0 τη Liverpool, άλλη μια ευκαιρία έχει η Liverpool μια μεγάλη εκεί με τον Σαλάχ και τον Νούνιε επάνω στο, στη γραμμή που βγήκε η φάση από την άμυνα τη Real. Και από εκεί πέρα το απόλυτο τίποτα. Η Real ήταν απόλυτη κυρίαρχο στον αγωνιστικό χώρο, με απίστευτο pressing, απίστευτη πίεση. Ε, η Liverpool είχε τρομερά προβλήματα στη μετάβαση από την επίθεση στην άμυνα. Και αυτό είναι κάτι που παρατηρείται σε όλη τη σεζόν τη Liverpool. Δεν είναι μια ομάδα που θα αλλάξει τη φιλοσοφία τη, ακόμα και αν αγωνίζεται με τη Real Madrid, που μπορεί αντεπιθέσει να σε σκοτώσει και το έχει αποδείξει πάρα πολλέ φορέ. Δεν άλλαξε τη φιλοσοφία τη η Λίβερπουλ σε αυτό το παιχνίδι. Παρά το γεγονό ότι ήταν με 2-0 μπροστά στο σκορ, συνέχισε να βρίσκεται ψηλά. Υπήρχαν πολλά προβλήματα. Ο Αλεξάνδρ Αρνόλντ, α πούμε, υπέφερε με το Vinicius από εκείνη την πλευρά. Και είναι και ένα παίκτη που φύση ανεβαίνει, επιθετικό γενή παίκτη, παρότι πλάγιου μπακ. Επομένω, ο Vinicius κατάφερε κανένα πάρτι στα κενά που δημιουργήθηκαν στα αριστερά, όπω έκανε επίθεση Real, ε, και κάπω έτσι, με το Βαλβέρδε να βγάζει απίστευτε μπαλιέ, με την ταχύτητα του Ροντρίγκο, με την εκτέλεση του Μπεντζεμά, με την κλάση του Βινίσιου, με την αιώνια κλάση του Λούκα Μόντριτ. Φυσικά, ε, η Ρεάλ έκανε ένα πάρτι πραγματικό στο Άμφιλτ. Ιστορικό, τα ξαναείπαμε. Ε, η πιο βαριά ήττα στην ε, ε, ιστορία τη Λίβερπουλ στην Ευρώπη mm -hmm. στο Άμφιλτ. Επέκτηνε να πούμε η Ρεάλ το ίδιο το τη Κόντρα στην Λίβερπουλ. Η Real από τη στιγμή που έχασε από τη Liverpool σε εκείνα τα διπλά παιχνίδια για τη φάση των 16 του 2009, είχε χάσει με 4-0 στο Anfield και με 1-0 στο Bernabeu, δεν έχει ξαναχάσει από τη Liverpool. Συναντήθηκαν δύο φορέ ο Μίλου το 14 δύο νίκε η Real. Συναντήθηκαν στον τελικό του 18 στο Κίεβο, νίκη φυσικά η Real. Συναντήθηκαν το 22 στον τελικό τον περσινό νίκη πάλι η Real. Και διάμεσα είχαν συναντηθεί και σε διπλέ μετρήσει στα προημητελικά τη σεζόν 2021. Ε, τότε που τα παιχνίδια γινόντουσαν σαν άδεια γήπεδα λόγω του κορονοϊού. Η Ρεάλ είχε μια νίκη στο βοηθητικό τη γήπεδο, τότε έδινε τα παιχνίδια τη, στο Αλφρέντο Ντιστέφανο με 3-1, και είχε μια λευκή ισοπαλία συνέχεια στο Άνφιλτ. Είναι γενικά η Λίβερπουλ, αν μπορούμε να πούμε πω βρίσκει το δάσκαλό τη από μια ομάδα στην Ευρώπη, αυτή είναι η Ρεάλ Μαδρίτη. είναι και η ομάδα που τη έχει στερήσει δύο τελικού τα τελευταία χρόνια, έτσι, δύο τρόπαια στο Champions League, το 18 ξαναλέω και το 22. Η διάμεσα το είχε πάρει το 19 κόντρα στην Τότεναμ, πάρα πολύ μεγάλη νίκη για τη Real που είναι και με τα δύο πόδια. Εντάξει, έχουμε δει απίστευτα πράγματα να γίνονται στο ποδόσφαιρο, ειδικά τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν νομίζω αυτή η Liverpool να μπορεί να ανατρέψει τέτοιο αποτέλεσμα. Η Real είναι σχεδόν και με τα δύο πόδια στα πρώιμη τελικά. Α, από την άλλη, τα υπόλοιπα παιχνίδια. Ε, ε, είχαμε μία εμφαντική νίκη της Νάπολης στη Γερμανία κόντρα στην Άιντραχτ με 2-0. Πιο εύκολα αποδείχνει το τελικό σκορ. Τα έχουμε ξαναπεί πολλέ φορέ για την Νάπολη. Απίστευτη ομάδα φέτο. Ετοιμάζεται να κατακτήσει το πρωτάθλημα στην Ιταλία μετά από τόσα χρόνια. Γιατί όχι και να μην πιστέψει πω μπορεί να κάνει ευρωπαϊκή υπέρβαση. Δεν λέμε να φτάσει ένα τελικό Champions League ή να κατακτήσει το Champions League, αν και ποτέ δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει στην μπάλα. Αλλά μπορεί να ονειρεύεται για παράδειγμα να φτάσει στην τετράδα. Δεν το έχει καταφέρει η Νάπολη. Στο Champions League δεν έχει καταφέρει να κάνει επιτυχημένε πορείε, να γράψει κάτι ιστορία για αυτήν στο κύπελο Ευρωαθλητριών. Έχει βέβαια το κύπελο UEFA, τότε με το Μαραντόνα. Αλλά στο Champions League, το Champions League είναι μια άλλη ιστορία για την Νάπολη. Άνετα, νίκησε την Άιντραχτ, η οποία έμεινε και με 10 παίχτε λόγω αποβολή του Κολομουανί. Όσοι μεν γκολ δεν είναι κάτι νέο αυτό. Και ο Κβαρατσιέλια, μαγικό παιχνίδι για ακόμη μια φορά, μαγική ασίστη για τον Τιλορέντσο, τον αρχηγό για το 2-0. Ε, και η Νάπολη, κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή τη στα πρώιμη τελικά. Ε, και από εκεί πέρα, στα παιχνίδια τη Τετάρτη, είχαμε το 1-1 τη Ελληψία με τη Manchester City, δεν είναι λίγε φορέ που έχει προβληματίσει η City φέτο. Είχε και απουσίε στο αυτό το παιχνίδι, δεν έπαιζε ο είναι για παράδειγμα. Στο πρώτο ημίχρονο έλεγχε την κατάσταση. Προηγήθηκε και με τον Μάχρεz στο 27. Ε, Όμω το δεύτερο ημίχρονο ήταν μια άλλη ιστορία. Η ληψία ανέκαμψε, αναθάρισε. Είδε η γερμανική ομάδα πω ε, δεν είναι και στην καλύτερη βραδιά τη City και μπορεί να πάρει ένα αποτέλεσμα από του Άγγλου και κατάφερε να ισοφαρίσει το 70 με τον Γκβάρντιολ με κεφαλιά του Κροάτια Αμυντικού, ο οποίο θα θυμάστε στο πρόσφατο Μουντιάλ έκανε θράψη και δεν αποκλείεται να είναι ο επόμενο παίκτη που θα πάρει πολύ μεγάλη μεταγραφή από τη λειψία σε μεγάλο κλαμπ του, του εξωτερικού. Αν και ε, οι άνθρωποι της λειψία τονίζουν πω ε, θα είναι και του χρόνου παίκτη ομάδα ο Γκβάρντιολ, και μεταφέρουν τι όποιε εξελίξεις για μεταγραφή του από το 24 και μετά. Εντάξει, θα τα δούμε αυτά, είναι ακόμα πολύ νωρί στη σεζόν. Ε, η ουσία είναι ότι η City δεν μπόρεσε να φύγει με την νίκη από τη Γερμανία και πάλι έχει ένα μικρό προβάδισμα, γιατί έχει και τη Revance στην έδρα τη. Ε, Δέχτηκε πολύ κριτική ο Γκουαρδιόλα για το γεγονό ότι δεν έκανε καμία αλλαγή, παρά το γεγονός ότι η ομάδα του δεν θα άμποσε με την απόδοσή ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο. Έγινε πολλή λόγο για το γεγονό ότι ο Χάλαντ, πρώτο κόρεα τη City φέτος, φυσικά δεν τροφοδοτήθηκε σχεδόν καθόλου από του συμπαίκτε του. Και ρωτήθηκε σχετικά γι' αυτό ο Γκουαρδιόλα στην συνέντευξη τύπου και παραδέχθηκε πω σίγουρα είναι κάτι που θα πρέπει να το που θα πρέπει να το δουλέψει η ομάδα του ε, Γκουαρδιόλα πάντως ήταν και φανερά εκνευρισμένος στην συνέντευξη τύπου είχε και ένα, ένα γνωστό ηρωνικό υφάκι στι ερωτήσει των δημοσιογράφων. Ειδικά όταν το ρώτησαν για τι αλλαγέ, είπε χαρακτηριστικά πω είμαι ο καλύτερο προπονητή. Είμαι τόσο καλό προπονητή, μάλλον είπε, επιλέξε και που ξέρω τι κάνω. Δεν ξέρω αν το είπε με δόση χιούμορ, ηρωνία ή αν πραγματικά το εννοούσε. Η ουσία είναι ότι δέχτηκε αρκετή κριτική. Δεν είναι εύκολη η σεζόν για τη City. Θυμίζω ότι πριν από λίγε μέρε γκέλαρε και με την Νότιχαμ είναι δεύτερη και μπορεί να πάει και στο Συμπεντιάρ στην Αλλά, πάρει το παιχνίδι που χρωστάει στην Αγγλία. Είναι έξω από το ΛΙΚΑΠ, είναι... είναι, μέσα στο κύπελο, η City βέβαια. Και στις μεγάλες οργανώσεις βέβαια, το Champions League είναι ο η σπόθος της κάθε χρόνο, λέμε τα ίδια άλλωστε. Δεν πιστεύω ότι η λειψία μπορεί να τις βάλει τόσο δύσκολα και στη Revanse. Πιστεύω ότι με κάποιο τρόπο η City θα καταφέρει να περάσει. Το θέμα είναι όμως από εκεί και πέρα τι θα γίνει. Στο άλλο παιχνίδι, η Ίντερ με γκολ του Λουκάκου, που επέστρεψε δρυμύτερος, στο 86, κατάφερε να κάψει την αντίσταση της Πόρτο με 1 0 και πήρε και αυτή έστω και ένα μικρό προβάδισμα για την πρόκριση. Οπότε για να κάνουμε μια σύνοψη του τι είδαμε στα πρώτα παιχνίδια της φάσης του 16 Champions League Παρί Μπάγκερ 0-1, Μίλαν τότε με 1 0, Μπρίζ Ντόρτμουτ Τσέλσι ένα 0, Λίβερπουλ Chelsea 1 2-5 Άιντραχ Νάπολη 0-2, Λιψία Μάντζερ Σίτι 1-1 και Ιντερ Πόρτο 1-0. Σίγουρα είναι λίγο νωρί για να βγουν συμπεράσματα, ακόμη και τώρα για το ποιε ομάδε μπορούμε να φτάσουμε στο τέλο του δρόμου στο Champions League, τι μπορεί να δούμε φέτο σε αυτή τη διοργάνωση. Ε, αλλά έτσι πρόχειρα μπορούμε να πούμε πως η Real έχει επιστρέψει με το που ξαναξεκινάει το Champions League αγριεμένη. Ε, μην έχοντα διάθεση φυσικά να παραχωρήσει το στέμα που κέρδισε ξανά πέρσι και στέλνοντα ένα εμφατικό μήνυμα στο Λίβερπουλ ότι όποια ομάδα θέλει να ανέβει στο ευρωπαϊκό θρόνο θα πρέπει να περάσει από αυτήν πρώτα. Ε, κάπου διάβασα ότι φέτος η Real Madrid δεν ήταν ούτε μέσα στα τρία πρώτα φαβορή για κατάσταση του Champions League. Ε, η Real υποτιμήθηκε πολύ και πέρσι και γενικότερα και άλλες όνειες, οι ο το πήρε. Ε, νομίζω δεν γίνεται μάθημα σε πολλούς ε, που βγάζουν προγνωστικά και διάφορα ότι ποτέ δεν πρέπει να ξεγράφει στην Real Madrid, ειδικά όταν μιλάμε για το Champions League. Και το έδειξε και με την εμφάνισή τη κόντρα στην ομάδα του, του Jurgen Klopp. Επομένω, πάντα ξεκινάμε με τη Real μέσα στα πολύ μεγάλα φοβορή. Και από εκεί και πέρα σα είπα για την Νάπολη, που μπορεί να μην έχει το πολύ μεγάλο όνομα, αλλά είναι μια ομάδα η οποία έχει εντυπωσιάσει φέτο. Μπορεί να πάει μακριά. Βέβαια, όλα πάντα εξαρτώνται και από τι διασταυρώσει. Να δούμε και τι θα γίνει Καταρχά να κλειδώσουν αυτές οι ομάδες στην πρόκριση, αλλά να δούμε στη συνέχεια τι θα γίνει και ε, στι σταυρού των πρώιων τελικών. Για παράδειγμα, γιατί αν πέσει η Νάπολη με την Bayern ή με τη Real, τότε θα μιλάμε από άλλη βάση. Η Bayern έχει το προβάσμα φυσικά το μικρό κόντρα στην Παρή και είναι φαβορή στα μάτια των περισσότερων για να τελειώσει τη δουλειά στο Μόναχο. Εάν καταφέρει να περάσει τελικά στου 8 η Bayern, για μένα είναι μέσα στα πρώτα τρία φαβορή. Ε, και από εκεί και πέρα, ε, μένει να δούμε αν τότε θα καταφέρει να ανατρέψει κατάσταση κοντρα στη Μίλαν. Η Μπενθήκα επίση είναι σε πολύ καλή κατάσταση, αλλά και αυτή θα εξαρτηθεί από το, με ποια ομάδα θα κληρωθεί στο WM τελικά. Να δούμε αν θα καταφέρει και η Τσέλισσα να ανατρέψει κατάσταση κοντρα στην ε, και τι θα κάνει και η Σίτι. Η Ίντερ και η Μίλαν και αυτέ με τη σειρά του βλέπουν ε, ότι χάνουν το πρωτάθλημα από την Νάπολη και μπορούν να ρίξουν το βάρο στην Ευρώπη. Είναι μια ευκαιρία. Για αυτά τα δύο ιστορικά κλαπ του Μιλάνου να κάνουν μια μεγάλη πορεία στο Champions League μετά από πάρα πολλά χρόνια. Ε, α, και να πούμε φυσικά κάτι αξιοσημείωτο, καμία αγγλική ομάδα δεν νίκησε σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια το 2016. Τότε να με έχασε, Τσέλσι έχασε, Ελίβερπουλ έχασε, ή τη Σοπαλία. Είναι τροφή για σκέψη, σίγουρα, αυτή η αποτυχία σε πρώτη φάση των αγγλικών ομάδων, αλλά. Ξαναλέω ότι έχει πάρα πολύ δρόμο ακόμη σεζόν, πάρα πολύ ψωμί ακόμη το Champions League. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε, ότι, να συζητάμε ότι προκύπτει. Η επαναληπτική είναι 7, 8, 14 και 15 Μαρτίου. Ε, το 2-5 Ζηγάλ ξαναλέω ότι ξεχωρίζει από αυτό το πρώτο πιάτο της φάσης του 16 του Champions League. Ήταν το αποτέλεσμα που έκανε τον περισσότερο θόρυβο και δικαίω. Νομίζω ότι έχει να μας δώσει πολλά ακόμη το Champions League, πολλές αφορμές ακόμη για κουβέντα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα είχαμε μεγάλα παιχνίδια και πάλι στο Europa League ε, και παιχνίδια που κρίθηκαν μάλιστα στα πέναλτι, προκρίσεις που κρίθηκαν ε, στα πέναλτι. Να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Η Αιτχόβεν είχε 2-0 τη Σεβίλη, αλλά η Σεβίλη είχε παρακαταθεί και το 3-0 του πρώτου μάτς. Επομένως πέρασε στην επόμενη φάση η ομάδα που είχε κάνει κτήμα της στο Europa League με 6 κατακτήσεις. Ε, την άγχωσε πάντως η Αιτχόβεν, η αλήθεια είναι, με δύο γκολ στο τέλο. Ε, πήγε να κάνει το απίθανο, να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια για να στείλει το παιχνίδι στην παράταση. Η Sporting Nick 94 0 τη Midland και πέρασε και αυτή. Η Juventus είχε φέρει ένα-ένα με την NAD μέσα στην έδρα τη και έπρεπε να πάρει το διπλό για να πάρει την πρόκληση. Όχι απλά το πήρε, αλλά το πήρε και με εμφαντικό τρόπο και με τον Di Μαρία να κάνει ένα από τα καλύτερα παιχνίδια του στην Ευρώπη. Χατρίκ από τον Αργεντινό, τον παγκόσμιο πρωταθλητή, ο οποίο πραγματικά συνεχίζει και είναι. Καθοριστικό για ένα πολύ μεγάλο ευρωπαϊκό κλαμπ ακόμη και σε αυτή την ηλικία, στα 35 του. Και μάλιστα το πρώτο από τα τρία γκολ του Di Maria ήταν απίστευτο, ένα απίστευτο πλασέ μόλις το 5, που έλυσε τα πόδια των παιχτών του Juventus. Πλασέ από τα δεξιά έξω από την περιοχή, με την μπάλα να διαγράφει φοβερή τροχιά και να καταλήγει στη γωνία του Lafont, του goalkeeper της ο είναι ένα πολύ καλό τραυματοφύλακα και έκανε και σωρή επεμβάσει σε αυτό το παιχνίδι. Θα μπορούσε να ήταν μεγαλύτερο το σκορ για τη Γιουβέντου. Η η οποία και από το 17 έμεινε με 10 παίχτε, λόγω αποβολή του Παλουά. Για το ότι έπιασε την μπάλα με το χέρι σε πλασέ του Ντιμαρία ήταν το πέναλτι που κέρδισε η Γιουβέντου για το 2-0 του Ντιμαρία, το 3-0 στο δεύτερο ημίχρονο. Προκρίθηκε λοιπόν η Γιουβέντου, η οποία έτσι όπω έχουν έρθει τα πράγματα, το έχουμε ξαναπεί στην Ιταλία για αυτήν, οφείλει να κυνηγήσει μέχρι τέλου το Europa. Θα είναι μια διέξοδο για αυτήν για να βγει στο ε, πάρα πολύ μεγάλο μάτι ξανά έγινε μεταξύ Μονακού και τη Λεβερκούζεν. Είχε έρθει 2-3 για τη Μονακό το πρώτο μάτ στη Γερμανία. Τώρα ήρθε 2-3 για τη Λεβερκούζεν στη Γαλλία το δεύτερο μάτι. Και οι δύο ομάδε πήγαν στα πέναλντι, εκεί που η Λεβερκούζεν ήταν αυτή που προκρίθηκε με συνολικό σκορ 5-3. Με 5 απίστευτε εκτελέσει πέναλτι από τους του παίχτε του Τσάμπι Αλόνσο. Λεβερκούζεν, μια ομάδα με εξαιρετικό υλικό, αλλά σκαμπανεβάσματα στη Γερμανία. Δείχνει πάντω ο Τσάμπι Αλόνσο να έχει βελτιώσει κάπω την κατάσταση. Αν και δεν του έχουν έρθει και αυτοί όλα τα αποτέλεσματα όπω θα ήθελε. Ε, σε κάθε περίπτωση, πραγματοποίησε μια πολύ μεγάλη πρόκριση Κόντρα στη Μονακό, η οποία και αυτή έχει μια πολύ καλή ομάδα, φυσικά. Και ήταν ένα ζευγάρι που μας χάρισε και στα δύο του παιχνίδια. Ε, πάρα πολλά γκολ. Ε, γιατί είναι δύο φύση επιθετικέ ομάδες και το έδειξαν αυτό. Και αξίζει να αναζητήσετε και τα σημειότυπα. Μερικά από τα γκολ αυτά ήταν και πολύ όμορφα σε, σε εκτέλεση. Ε, η μεγάλη υπέρβαση για την Ουνιόν Βερολίνου νίκησε 3-1 τον Άγιαξ μετά το 0-0 του Άμστερνταμ ε, και πέρασε στους 16. Η Ουνιόν, η οποία είναι η ομάδα των υπερβάσεων γενικά τα τελευταία χρόνια, η ομάδα από το Ανατολικό Βερολίνο, είναι στην κορυφή μαζί με την Τόρντ και την Μπάγκερ στη Γερμανία, σε μια εκπληκτική όπω εξελίσσεται Bundesliga και είναι και στους 16 του, του Europa Ζούνε το όνειρο στην Ουνιόν. Απέκλεισαν τον Άγιαξ που όλοι γνωρίζουμε το Βελινεκές και, και το όνομα που έχει στην Ευρώπη και την ποιότητα των παιχτών του ακόμα και σήμερα. Ε, και ήταν ένα ακόμη σκουδό επίτευγμα για αυτή την ομάδα. Η Ρώμα ανέτρεψε το 1-0 της βάρος της με τη Ζάλτσπουργκ, νίξε 2-0 στο κατάμεστο Ολύμπικο και πέρασε και αυτή στους 16 με τον κόλ του Μπελότη και του Ντιμπάλα, η ομάδα του Μουρίνιο. Άλλη μια ομάδα που πήρε στα, την πρόκειση απέναντι ήταν η Σαχτάρ, η, ναι, η Σαχτάρ ναι, με 5-4 κόντρα στην Ρέν, Έχασε η Σαχτάρ με 2-1, αλλά πέρασε στα πέναλντι. Και τέλος το μεγάλο derby αυτή τη φάση. Manchester United Barcelona. Οι δυο τους μας χάρισαν ένα συγκλονιστικό παιχνίδι την περασμένη εβδομάδα στο Καμπνού, που έλεξε 2-2, έλεξε χωρί νικητή. Αυτή τη φορά είχαμε νικητή στην καονική διάρκεια. Στο 90 λεπτό δεν χρειάστηκε να πάμε παράταση. Ο νικητή ήταν η Manchester United που νίξε 2-1 με ανατροπή. Το πέναλντι του Λεβαντόφσκι απάντησε ο στο 47 με το που μπήκαν οι δύο ομάδε από τα αποδητήρια στο δεύτερο ημίχρονο και με ένα πολύ ωραίο σουτ του Άντωνη ε, στο 73 για το τελικό σκορ το 2-1. Η United είναι σε ανωδική τροχιά. Άλλωστε, η δουλειά του Τεχάγκ φαίνεται τη φετινή σεζόν. Ε, οι κόκκινοι διάβολοι μοιάζουν απελευθερωμένοι από τη στιγμή που έφυγε ο, ο Ρονάλντο στα μισά τη χρονιά. Έχουν βρει τη φόρμουλα, έχουν βρει τον τρόπο, ε, θα διεκδικήσουν την Κυριακή ένα τρόπο μετά από αρκετό καιρό, το League Cup κόντρα στη Newcastle, θα τα πούμε και αυτά στη συνέχεια, ένα ιστορικό παιχνίδι από κάθε άποψη. Και προχωράνε και στην Ευρώπη, αφήνοντα την Παρσελόνα για ακόμη μια χρονιά εκτό Ευρώπη από πολύ νωρί. Πέρσι είχαν αποκλειστεί οι Μπλαουγκράνο στου 16 από την Άιντραχτ. Φέτο αποκλείονται πριν του 16 του Europa από το United. Ε, είχαν μια μεγάλη ευκαιρία οι φιλοξενούμενοι να κάνουν το 2-2 και να πάνε το παιχνίδι στην παράταση με τον Λεβαντόφσκι, αλλά ο Βαράνε διώξε πάνω στη γραμμή. Είχε συγκίνηση στο φινάλε το παιχνίδι του Trafford και γενικότερα ήταν ένα μεγάλο παιχνίδι και ο Ντεχεία έκανε καθοριστικέ επεμβάσει. Ήταν ένα μεγάλο ντέρμπι έτσι όπω το περιμέναμε. Ήταν μεγάλα ντέρμπι και τα δύο παιχνίδια. Μα χάρισαν δύο πολύ ωραία μάτ οι δυο Και σήμερα έγινε η κλήρωση για την επόμενη φάση του Europa. Βγήκαν δυνατά παιχνίδια. Οι δύο Ουνιών θα αναμετρηθούν και πάλι μεταξύ του. Ουνιών Βερολίνο αντίον Ουνιών Σεν Ζιλουάζ. Τα είπαν και στον Όμιλο. Η τύχη τα αφαιρέσει ώστε να τα ξαναπούνε και στου 16. Η Λεβερκούζεν θα παίξει με την Φέρεντ Βάρο. Να πούμε ότι ο τελικό θα γίνει στη Βουδαπέστη. Η Λεβερκούζεν θα επισκεφθεί την Ουγγρική πρωτεύουσα λίγο νωρίτερα. Θα ήθελε πολύ να είναι ξανά και στο τέλο τη σεζόν εκεί η ομάδα του Αλόνσο. Η Σαχτάρ θα παίξει με τη Φέγενορτ, την ομάδα που ήταν φιναλίστ πέρσι στο, στο Conference. Η Σεβίλη με την Φενέρμπαχτσε, η Juventus μετά την Αντ θα βρει μία ακόμη ομάδα την οποία με το πιστολουμπιακό φέτος στο Europa, τη Freiburg, που κλήρωση και αυτή για την γυραιά κυρία. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και τα δυνατά παιχνίδια Sporting Arsenal, Roma-Real Sociedad και Manchester United-Betis, με τους κόκκινους διαβόλους να καλούνται να αποκλήσουν μία ακόμη ισπανική ομάδα καταλαβαίνουμε πως έχει δημιουργηθεί μια πολύ δυνατή εικόνα ε, για το, και για το Europa League φέτος, αρκετή η δυνατή συλλογή, δηλαδή έχουμε την ε, ταυτόχρονη παρουσία, μπορεί να αποκλείσει και η Μπαρτσελώνα, όμως έχουμε την ταυτόχρονη παρουσία της Σεβίλης, της Juventus, της Manchester United, της Ρώμα, της Οσίεδάβ, της Betis, της Arsenal, ε, ισχυρή σύλλογη, που, της Leverkusen βέβαια, που έχουμε συνηθίσει να του βλέπουμε και στο Champions League. Ε, Επομένω, νομίζω ότι και στο Europa περιμένουμε πολύ μεγάλα παιχνίδια. Και για να κλείσουμε λίγο τη βόλτα μας στο τι έγινε στην Ευρώπη, να πάμε και στο conference. Α, θέλω να πω κάτι πρώτα. Είχαμε ένα δυσάρεστο περιστατικό στο παιχνίδι Eichhoven-Sevilli, στο Europa, με έναν οπαδό τη Eichhoven που εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο και κατευθύνθηκε απειλητικά προ τον Μάρκο Ντμίτροβιτ, τον γκολκίπερ τη Σεβίλη. Ο, ο, ο τη Σεβίλη ε, του εξηγήθηκε φοβερά. Τον, έβαλε, τον, έριξε κάτω πραγματικά, τον έβγαλε νοκάουτ με μια λαβή μέχρι να τον πάρουν οι σεκιουριτάδε. Αργότερα αποκαλύφθηκε ότι είχε ήδη επιβληθεί σε αυτόν τον παδό απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο. Παρ' όλα αυτά βρήκε έναν τρόπο, όχι απλά πήγε στο γήπεδο, μπήκε στον αγωνιστικό χώρο από τα άσχημα από τα παρατράγουδα αυτή τη αγωνιστική στην Ευρώπη. Και ένα ακόμη παρατράγουδο είχαμε στο conference στο παιχνίδι Φιωρεντίνα Μπράγκα με τη Φιωρεντίνα να σκοράρει ένα γκολ την μπάλα να περνάει τη γραμμή όπως έδειχνε το goal line technology γιατί ήταν μια οριακή φάση και το διαιτητής στο VAR παρά το γεγονός ότι είχε την υπόδειξη από την goal line technology ότι η μπάλα έχει περάσει τη γραμμή να ακυρώνει το γκολ. η περίσσια δηλαδή η γνώμη του VAR ενώ η τεχνολογία γραμμής είχε πει πως είναι goal. πάρα πολύ περίεργη φάση Προκάλεσε πολλά ερωτηματικά. Έκανε ήδη το γύρο του κόσμου από χθε το βράδυ. Ευτυχώ που δεν κρινόταν πρόκριση σε αυτό το παιχνίδι, γιατί θεωρεί την έχει ήδη νικήσει την πράγκα 4-0 στο πρώτο μάτζ και νίκησε 3-2 στη Ρεβάντζ. Ενώ είχαν 2-0. Αν κρινόταν πρόκριση από μια τέτοια απόφαση, νομίζω ότι θα είχαμε απίστευτε εξελίξει και επανάσταση πραγματικά από την ομάδα που θα είχε αδικηθεί. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Αντελεχτ Άντερλεχτ Λουντογκόρετς πέρασε η Άντερλεχτ στα πέναλτι με νίκη 3-0, νίξε 2-1 την Λουντογκόρετς. Η Βέλγη είναι στην επόμενη φάση. Είπαμε για τη Φιωρτίνα που πέρασε, είχε νικήσει έτσι αλλιώς στις 4-0 στο πρώτο Κλουζ Κλούς Λάτσιο 0-0 πέρασε η Λάτσιο από το 1-0 του πρώτου μάτς. Σέριφ 3-1 νίξε την Παρτιζάν στο Βελιγράδι, πέρασαν οι Μολδαβοί. Νίπρο 0 -0, μεγάλη επιτυχία για την Κυπριακή ομάδα που είχε νικήσει περνάει στον επόμενο γύρο του conference. Γάνδη Καραμπάγκ στα πέναλτι 5-3 η βελγοι μπροστά. Ε, προχωράνε, ανοίξαν ένα 0 το παιχνίδι. Λέχ το Μπόντο Γκλίντ 1-0 περνούν οι Πολωνοί. Και Βασιλεία Τράμπζον 2-0 ανέτρεψαν το σκορ του πρώτου αγώνα. Απέκλεισαν την ομάδα του Μπακασέτα και του Σιώπη. Drabzospor, και περνάνε οι Ελβετοί στην επόμενη φάση. Και με την κλήρωση που έγινε το μεσημέρι και για το conference. είχαμε τι εξή αναμετρήσει. Λάτσιο Αλκμαρ, Άντερλεχτ Βιγιαρεάλ, Σέρι πολινή, Πολυνή, Αεκ Βέστχαμ. Δύσκολη κλήρωση για την Αεκ πέφτει πάνω στην ποιοτική Βέστχαμ τη Premier League. Γάντι Μπασάξεχηρ, Βασιλεία Σλόβαν Μπρατισλάβα. Και α, το τελευταίο παιχνίδι είναι. Α, τα δύο τελευταία παιχνίδια μάλλον. Φιωρ Εντίνα Σίβασπορ και Λεχ Αυτά είναι και τα ζευγάρια για το conference. Ίδιες ημερομηνίε με τα ζευγάρια του Europa. Επομένω, θα ολοκληρωθεί η φάση των 16 του Champions League. Θα ολοκληρωθεί μαζί η φάση των 16 του Europa και του conference για να πάμε μετά στου προημητελικού. Στι των προεμιτελικών μέσα στον Μάρτι, λίγο πριν από τη διακοπή για τι υποχρεώσει των εθνικών ομάδων. είπαμε ότι από την αγωνιστική που έρχεται για το ελληνικό πρωτάθλημα την 24η με τρία παιχνίδια να απομένουν πλέον για την λήξη της κανονικής διάρκειας ξεχωρίζει φυσικά τον Τερμπιονίον, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός αύριο το απόγευμα αλλά πάμε να δούμε λίγο όλα τα παιχνίδια που έχουμε ε, σήμερα στις 8 σε πολύ λίγο ξεκινάει το παιχνίδι Βόλος που ανοίγει αυτή την αγωνιστική. Και από εκεί και πέρα, αύριο ΑΕ Καστέρα Τρίπολη πολύ σημαντικό παιχνίδι για την ΑΕΚ. Πρέπει οπωσδήποτε να το πάρει, ειδικά με τα κινήτα τη στην Τούμπα. Πα Γιάννα Πάοκ, και δοκιμασία στου ζωσημάδε για τον Πάοκ. Είδατε μπορεί το Ολυμπιακό Μάθημα να ξεχωρίσει, αλλά και, και Πάοκ δίνουν πολύ σημαντικά παιχνίδια. Και τα Γιάννα δεν είναι καθόλου εύκολη έδρα, το έχουν ζήσει και οι υπόλοιπε ομάδε αυτό φέτο. Ε, Πάντω, ο Πάοκ έχει την ψυχολογία, εννοείται. Ολυμπιακό Παθηναϊκό βέβαια και την Κυριακή δύο παιχνί... ε, τρία παιχνίδια, με συγχωρείτε. Ιωνικό Όφη, Λευαδιακό Πανετολικό στι 4 αυτά τα δύο και στι 7 Άρη Ατρόμητο με την βαθμολογία να έχει ω εξή. Παναθναϊκό πρώτο με 54, ΑΕΚ δεύτερη με 50 εκκρεμεί το τι θα γίνει με τον Ατρόμητο. Ολυμπιακό τρίτο με 49, τέταρτο ο Πάοκ με 47. Βόλο πέμπτο με 35 όλο ταχώς βέβαια για τα playoff η ομάδα τη Θεσσαλία. Έκτο Άρη με 34 και αυτέ οι ομάδε είναι που κλείνουν την Εξάδα. Από εκεί και πέρα Τρόμητος με 28. Πανατολικό με 27. Αστέρα με 24. Σόφι με 23. Γιάννα με 22. Ιωνικό 15. Λευαγιακό 13. Λαμία 12. Και σα είπα ότι υπάρχουν κάποιε ενδιαφέρουσε αναμετρήσει, πολύ ενδιαφέρουσε αναμετρήσει και, στα υπόλοιπα, και στο εξωτερικό, στα υπόλοιπα πρωταθλήματα. Ε, στην Αγγλία, καταρχά, να πούμε πω έχουμε τελικό link up την Κυριακή στις 6.30, Manchester United Newcastle στο Weblay. Είναι πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Έχουμε και Derby Londino Tottenham Chelsea στην Premier League, αλλά θα πέσουν τα περισσότερα φώτα στο τελικό του League Cup. Γιατί η Manchester United έχει να κατακτήσει τρόπο από το 2017 όταν είχε πάρει εκείνο το ίδιο τύπο treble με την κατάξη του League Cup, του Europa League και του Community Shield με τον José Mourinho, με κορυφαίο βέβαια το Europa League, κόντρο στον Ajax. Έχουν περάσει έξι χρόνια από εκείνη την σεζόν, είναι πολλά για μια μόδα τη Manchester United, έχει ρεντεβουμένη ιστορία στο Webley, αλλά τι ραντεβού με την ιστορία πραγματικά έχει η Νιουκάστλ, η οποία το τελευταίο τη τρόπεο ήταν το κύπελο διεθνών εκθέσεων το 1969 και έχουν περάσει 54 χρόνια από τότε και ε, δεν έχει κατακτήσει κάποιο τρόπεο η Νιουκάστλ. Αναγεννημένη πλέον φυσικά το γνωρίζουμε με την ίδια ιδιοκτησία εδώ και ένα χρόνο, ένα μισό χρόνο. Ε, η Newcastle έχει να βρεθεί σε τελικό κάποιο χώριο κυπέλλου από το 1999. Τότε είχε ιτηθεί ξανά από τη Manchester United, στο δρόμο United για εκείνο το, το φοβερό treble με το Ferguson, Champions League κύπελο uh, πρωτάθλημα. Είχε δύο συνεχόμενες παρουσίες σε τελικούς, σε τελικού κυπέλου τότε. Το 1998 το, το είχε χάσει από την Arsenal και το 99 το είχε χάσει από τη United. Έχουν περάσει 24 χρόνια από τότε και Newcastle είναι ξανά σε έναν εχώριο τελικό, σε έναν τελικό εχώριο κυπέλου του League Cup αυτή τη φορά. Είναι ένα τεράστιο παιχνίδι για τον οργανισμό Newcastle. Ε, το να βρίσκεται σε ένα τελικό μετά από 24 χρόνια και να διεκδικεί έναν τρόπο μετά από 54 χρόνια, να, να προσπαθεί να κατακτήσει έναν τρόπο μετά από 54 χρόνια. Ε, Επομένω, όπω καταλαβαίνετε, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση και για τι δύο ομάδε ο τελικό αυτό του League Cup, Carabao Cup όπω λέγεται πλέον, λόγω του χορηγού. Την Κυριακή το βράδυ θα γνωρίζουμε την ομάδα που θα κατακτήσει το τρόπεο και United βέβαια ανεβασμένη, η Manchester United τα είπαμε προηγουμένω. και η Newcastle αναγεννημένη έχει το μεγάλο στόχο της τετράδας στην Αγγλία αλλά και μια, η κατάκτηση ενός τροπέου θα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και μην ξεχνάμε ότι εξασφαλίζει και συμμετοχή στο conference, δηλαδή η Newcastle θα έχει εξασφαλισμένη μήνυμο τη συμμετοχή στο conference αν κατακτήσει το League Cup και θα μπορεί ίσως και με α, περισσότερη άνεση και μια, μια, μια λιγότερη πίεση ενδεχομένω να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο ευρωπαϊκό στήριο μπορεί και μέσω προαθλήματο. Και στην Ισπανία υπάρχει το τέρμπι Μαντριλένιο, Real Madrid της Ατλέτικο το derby τη πρωτεύουσα. Με τη Real μπορεί να έκανε μια φοβερή εμφάνιση με τη Liverpool στο Champions League, αλλά στο Ισπανικό Πρωτάθλημα έχει μείνει αρκετά πίσω. Είναι στο μείον 8 από την Μπαρτσελώνα, επομένως δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα πλήνη της νίκης για τους Μερέγχες. Ενώ και Ατλέτικο είναι στην τέταρτη θέση στην Ισπανία, θέλει και αυτή οπωσδήποτε θετικό αποτέλεσμα για να κάνει ένα ακόμη καθοριστικό βήμα να είναι μέσα στην τετράδα στο φινάλι του αθλήματος. Ε, και στη Γαλλία υπάρχει μεγάλο ντέρμπι, για την ακρίβεια υπάρχει το κλασικό γαλλικό ντέρμπι, το Marseille πάρει Saint-Germain. Στο μείον 5 είναι η Μαρσέιγ από την Παρή. Δεν θα βρει μεγαλύτερη ευκαιρία. Η αλήθεια είναι. Είναι σε καλή κατάσταση η Μαρσέιγ. Είναι σε προβληματική κατάσταση η Παρή Σεζερμέν. και νομίζω ότι την Κυριακή το βράδυ έχει μια τελευταία ευκαιρία το γαλλικό πρωτάθλημα να μα κρατήσει σε αγωνία τη φετινή σεζόν. Αν η Marseille νικήσει. Αν η Παρή ε, καταφέρει και φύγει η νικήτρια από, από τη Μασσαλία. Ε, τότε νομίζω καθαρίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό το πρωτάθλημα και θα μπορεί να επικέντρωθεί ε, στο, στο Champions League και στη Revanche με την Bayern. Και, στο, και στη Γερμανία φυσικά γίνεται φοβερό πρωτάθλημα. Είπαμε ότι τρεις ομάδες ισοβαθμούν στην, στην κορυφή με 43 βαθμούς Μπάγερ Dortmund και Ουνιών. Από κάτω είναι η Φράιμπουργκ με 40, πιο κάτω η Λιψία με 39, η Άιντραχ με 38. Γενικότερα ε, γίνεται μια τρομερή μάχη στην Bundesliga και το καλύτερο μέσα στο Σουκού υπάρχει το Bayern-Union Βερολίνου. Έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα είναι ένα ντέρμπι κορυφή, εννοείται. Ε, την Κυριακή και αυτό το παιχνίδι στις 6.30. Πολύ μεγάλη ευκαιρία και για τις δύο ομάδες να κάνουν ένα καθοριστικό βήμα. Η Union είπαμε ότι ψάχνει την απόλυτη υπέρβαση φέτο. Η Bayern ψάχνει ένα ακόμη πρωτάθλημα. Ε, γενικότερα ε, το Σαββατοκύριακο είναι γεμάτο πολύ μεγάλα μάτς και το Μιλάνο Αταλάντα για παράδειγμα ξεχωρίζει από την Ιταλία. Ε, ε. ε, και θα μας κρατήσει σε αγωνία, θα μας κρατήσει αμύωτο το ενδιαφέρον ε, για ακόμη μια φορά, ένα ακόμη Σαββατοκύριακο. Στο μπάσκετ να πούμε πως ολοκληρώθηκε το final eight του κυπέλου, ο Ολυμπιακός Κυπελούχος για ακόμη μια χρονιά, ε, στη νίκη του επί του Περιστερίου στον α, τελικό, ο πραγματικός τελικός μπορούμε να πούμε ότι ήταν ο τελικός με τον Παναθηναϊκό, ο Ολυμπιακός έκανε και το 11-0, πήρε την 11 στη νίκη του, νίκη του κόντρα στον Παναθηναϊκό. Αγωνίζεται σήμερα στην Ισπανία κόντρα στην α, Βαλένθια. Ο Παναθναϊκό χθε έχασε στο καλάθι από την Αρμάνι Μιλάνο στον τεμπούτο του Σερέλι Στη τεχνική ηγεσία μετά την απομάκρυνση του Ντέγιαν Ράντονιτ. Ε, ο Παναγιακό, ο οποίο είδε το παιχνίδι να κρίνεται από τι βολέ του Μέλη, στο Φινάλε και το άστοχο σου του Μπέικον. Είναι γενικότερα η χρονιά πολύ κακή και περίεργη πλέον για τον Παναθηναϊκό ο οποίο δεν κυνηγάει κάτι ουσιαστικά και στην EuroLeague. Προσπαθεί να τελειώσει τη ζώνη με όσο το μεγαλύτερη αξιοπρέπεια γίνεται. Προσπάθησε μέχρι το τέλο στην Ιταλία δεν κατάφερε να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα. Να δούμε τι θα κάνει ο Ολυμπιακό σήμερα στην Ισπανία που είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Έρχονται και σημαντικά εντό παιχνίδια ευρωπαϊκά για τον Ολυμπιακό. Υπάρχει και το παιχνίδι με την Παρσελώνα την ε, επόμενη Τρίτη, 7 Μαρτίου, θυμίζω. Ε, και από εκεί και πέρα, να πούμε πω πριν από λίγο νίκησε ο Μίλωνα, η ομάδα τη Νέα Μύρνη στο βόλεϊ με 3-0 του Αριστοτέλη Κίδρα και έκανε καθοριστικότατο βήμα για να είναι στην τετράδα, να είναι στα playoff μετά τη λήξη κανονική διάρκεια. Είναι πλέον πολύ κοντά στο στόχο του ο Μίλωνα. Θα είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία για την ομάδα τη Νέα εάν τα καταφέρει. Αυτά για την πρώτη κατηγορία του Ελληνικού Ανδρικού Βόλεϊ. Ε, εμείς θα είμαστε ξανά κοντά σας ε, την επόμενη εβδομάδα. Θα έχουμε να πούμε πολλά περισσότερα. Έρχονται και εβδομάδα μεγάλες αναμετρήσεις, ε, με, στα μέσα δηλαδή της επόμενης εβδομάδας. Έχουμε, για παράδειγμα, τη ρεβάνς Κυπέλου του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ, τη ρεβάνς του 3-0 στην Οπαπαρίνα με τον Ολυμπιακό να ψάχνει μια τεράστια ανατροπή και την ΑΕΚ να ψάχνει να κλειδώσει την πρόκρισή τη στον τελικό και το πρώτο παιχνίδι Λαμία Πάοκ που είχε αναβληθεί λόγω του χιονιά ε, στι αρχέ του φλεβάρι. Υπάρχει και Real Barcelona, υπάρχει κλασικό για το κύπελο Ισπανίας στην τελική φάση στι 2 Μαρτίου. Ε, και γενικότερα μέσα σε διάστημα ενό μήνα θα παίξουν τρει φορέ οι δύο ομάδε. Τα, δύο, τα διπλά παιχνίδια για το κύπελο και ενδιάμεσα θα υπάρχει το παιχνίδι για το πρωτάθλημα με γηπεδούχο την, την Επομένω, νομίζω ότι και την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε να σχολιάσουμε αρκετά πραγματάκια. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, να έχετε ένα καλό τρίμερο, καθώ έχουμε και την, τη Δευτέρα, έχουμε καθαρά Δευτέρα, έχουμε το τρίμερο τη καθαρά Δευτέρα, τελευταίο Σαββατοκύριακο από κρυά, καθαρά Δευτέρα. 27 Φλεβάρι για να υποδεχτούμε σιγά σιγά και τον πρώτο μήνα της Άνοιξης, τον Μάρτιο. Εμείς θα ξαναλέμε την επόμενη Παρασκευή. Ό,τι αν κάνετε να περνάτε καλά, ο Ανδρέας Λεκάκης ήταν στο μικρόφωνο εδώ το NSTV. Γεια σας.